Θεσσαλονίκη FM 100. Το ζήτημα είναι ότι πολύ συχνά όλα τα πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα, δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι Δήμοι, έχουν όλο αυτό το ζήτημα του ελέγχου, του να βγει ένα ένταλμα, του να κάνεις μια σύμβαση και μετά βέβαια και ο άνθρωπος που σε προμηθεύει με βρεθεί να πρέπει να πηγαίνει στα δικαστήρια. Σε κρέμα, ας πούμε. Απέναντι στον κάθε προμηθευτή. Και αυτό, και έχουμε και όλη αυτή την διαφανή συνθήκη, περνάνε, ξαναπερνάνε από ελέγχους κτλ. Αλλά κάποτε μπορεί κάποιος να κρίνει ότι. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς προσπαθούμε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής, όπου τυχόν λέμε ότι κάτι μπορεί να συμβεί, αλλά ανεξάρτητα από το ότι δεν είναι μόνο το θέμα του να φοβάσαι, αν θέλετε, ότι το ένταλμα δεν θα πληρωθεί ό,τι, αλλά και επειδή θες και μια μεσότητα, και εκεί εξαντλούμε και τους χορηγούς και τους δωρητές. Δηλαδή το κομμάτι του ανοίγματος, το να μπορούμε να έχουμε κομμάτι, να δεχόμαστε. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ποιο κομμάτι της πολιτικής σας, δηλαδή, ας πούμε ότι εσείς ξοδεύετε το χρόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στον δικό σας το τομέα, σε αυτό που λέμε κοινωνική πολιτική, 100 ευρώ. Ναι. Ποιο κομμάτι από αυτά τα 100 είναι κομμάτι που ανήκει στους χορηγούς και ποιο κομμάτι είναι που πληρώνεται με κάποιο τρόπο από τα ταμεία του Δήμου? Κοιτάξτε, ο προϋπολογισμός του Δήμου, εγώ για να πάω λίγο πιο πίσω σε σχέση με την ερώτηση, ο προϋπολογισμός του Δήμου σε επίπεδα κοινωνικής πολιτικής, όπως το ξέρετε και το παρακολουθείτε κιόλας, πάντοτε αυξάνεται για τα θέματα της κοινωνικής πολιτικής. Το κομμάτι που βάζουμε όμως και νιώθουμε την ανάγκη να τρέχουμε πιο πολύ, είναι όταν, παράδειγμα, έχουμε μια άμεση κίνηση να γίνει κάτι. Να σας το θέσω συγκεκριμένα. Π.χ. το υπνοτήριο αστέγων, έτσι. Ήταν μια δομή που έπρεπε να γίνει γρήγορα. Δηλαδή, με τι και ήταν ένα μεγάλο ποσό. Φυσικά, γιατί το χειμώνα έπρεπε... μπορεί να πεθάνουν οι άνθρωποι. Έτσι. Άλλο είναι το καλοκαίρι και άλλο είναι το χειμώνα. Ήταν λοιπόν ένα πρόγραμμα που έπρεπε να γίνει άμεσα, που έπρεπε να υλοποιηθεί γρήγορα, που. Οπότε, και σε επίπεδο δηλαδή χρηματοοικονομικό, αλλά και σε επίπεδο υλοποίηση. Ναι, δηλαδή, ναι. Γιατί αλλιώς είναι όταν μπορεί να γίνει μέσα από μια ιδιωτική σχέση και δωρεά, και αλλιώς είναι όταν μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει από το δημόσιο, από τους ελέγχους και αυτά που είπαμε, τους διαγωνισμούς κτλ. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, σπέψαμε από την πρώτη στιγμή 11-12 και έχοντας μια πολύ καλή συνεργασία με τη φιλόπτωχο αδερφότητα ανδρών, ναι, έγινε η αγορά του ακινήτου και μας παραχωρήθηκε ως ακίνητο για ένα βάθος χρόνου 10 ετών. Στη συνέχεια και παράλληλα είχαμε και αυτή την συνεργασία και τη σχέση με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οπότε έγινε και το κομμάτι, να το πω έτσι, της καταβολής των χρημάτων που αφορούσαν στην κατασκευή του χώρου, γιατί ο χώρος ήταν ένας χώρος φυσικά που χρειαζόταν παρεμβάσεις για να γίνει ένας χώρος πνοτηρίου. Ναι, οπότε μετά είχαμε και τη συνεργασία και το ξεκίνημα των δομών της καταπολέμησης φτώχειας που αναφέρατε πριν, που παρατείνονται. Οπότε εκεί έδεσε και η σχέση και με την Άρση, την κυβερνητική οργάνωση Άρσης. Οπότε όλος αυτός ο συνδυασμός των ιδιωτικών φορέων, του Ιδρύματος, του Δήμου κτλ. Για το κοινό καλό. Και απέδωσε. Και έτσι έχουμε φτάσει από το 12 μέχρι και σήμερα που μιλάμε, να έχουμε παρέχει την δυνατότητα σε στέγαση σε επίπεδα ύπνου, υπνοτηρίου κτλ. Σε πολλούς ανθρώπους, αστέγους. Έχετε ένα συγκεκριμένο αριθμό? Ας πούμε τώρα το χειμώνα που κάνει κρύο, ευτυχώς είναι και ζεστός ο καιρός, αλλά ας πούμε ότι είναι χειμώνας και κάνει κρύο και πρέπει να μαζευτούν οι άνθρωποι μέσα, να κοιμηθούν μέσα. Πόσο κόσμο μπορείτε να φιλοξενήσετε εκεί? Κοιτάξτε, σε καθημερινά επίπεδα, σε κάθε συνθήκη, όλο τον χρόνο, ο ελάχιστος αριθμός που εξυπηρετείται είναι 50 άνθρωποι. Είναι 50 κρεβάτια. Στις συνθήκες τις εξαιρετικές που δημιουργούνται και εν όψη από ό,τι βλέπουμε τώρα, ίσως και την άλλη εβδομάδα να έχουμε πάλι πολλά κρύα και τα λοιπά, να έχουμε μία αύξηση των μέτρων που παίρνουμε, εκεί μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μέχρι και 70. Δηλαδή, θέλω να πω, βάζουμε κάποια επιπλέον κρεβάτια, αυξάνουμε τις ώρες, βρίσκουμε και κάπως και περισσότερο προσωπικό, γιατί ξέρετε, όλα αυτά χρειάζονται και το προσωπικό τους. Και το προσωπικό είναι μεικτό, είναι και εθελοντές, είναι και μόνιμοι υπάλληλοι. Πώς το καλύπτεται? Αυτές τις δομές είναι αυτό που παρατάθηκε τώρα που ψηφίστηκε τη Δευτέρα, που είναι οι δομές καταπολέμησης φτώχειας, είναι μέσα από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας. Ναι. Δηλαδή είναι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί και είναι μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, τον οποίο παρατείνεται φυσικά και η Σύμβαση Εργασίας κάθε φορά που παρατείνεται και η δομή. Γι' αυτό και εκείνο που ανέφερα εγώ και στο Συμβούλιο και το πιστεύω, είναι για να μην υπάρχει όλη αυτή η αγωνία όλων και των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και ημών για την ύπαρξη και την συνέχιση της δομής, θα πρέπει λίγο το Υπουργείο να είναι πιο
σε μια πιο σταθερή, αν θέλετε, βάση σε μεγαλύτερο χρόνο. Μην είναι αυτό, πάμε 2 μήνες, πάμε 6 μήνες. Πάμε... Είναι δομές που είναι τόσο αναγκαίο να υπάρχουν. Ξέρετε, αυτό. Καμιά φορά το κράτος και η κρατική μηχανή που πάντα αργεί, δεν καταλαβαίνει, δεν αφομοιώνει, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, για έναν οργανισμό σαν το κράτος, τόσο γρήγορα τις αλλαγές που έχουν επέλθει. Δηλαδή πριν 10 χρόνια δεν θα μιλούσε κανείς για υπνοτήριο αστέγων, έτσι. Αλλά σήμερα είναι απολύτως απαραίτητο, γιατί το επιβάλλουν οι συνθήκες. Και να σας πω, το κράτος δεν έχει αυτή την ετοιμότητα να καταλάβει ότι σήμερα αυτό είναι όπως κάποτε δεν υπήρχε ίντερνετ. Έτσι, και σήμερα υπάρχει και κυριαρχεί. Εκτονώνουν κάνευ και μην σας πω ότι ούτως ή άλλως σταδιακά και σε σχέση με αυτό που λέγαμε και πριν, αν μιλάμε για μια χειροτέρευση, αν θέλετε να το πούμε έτσι, της κατάστασης, δεν θα υπαρκεί μόνο αυτός ο χώρος. Γιατί βέβαια, ειδικά για τους αστέγους, είναι γνωστό ότι δεν επιθυμούν όλοι να στεγαστούν. Έτσι, δηλαδή, ναι, είναι μια ερώτηση που τίθεται συχνά, είναι ότι ναι, υπάρχει το υπνοτήριο, αλλά να υπάρχει τόσος άστεγος πληθυσμός έξω. Μα πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουμε έξω, ενώ γνωρίζουν την ύπαρξη του υπνοτήριου, ενώ μάλιστα έχουν μέσα από street working, από ανθρώπους που έχουν προσεγγίσει, δεν θέλουν να στεγαστούν. Γιατί έχουν μια συγκεκριμένη άποψη, αν θέλετε να το πούμε, νοοτροπία, αν θέλετε, που δεν επιθυμούν να μπουν σε κάποιον κανόνα, γιατί και εκεί υπάρχουν κάποιοι κανόνες, έτσι. Λογικό είναι και στο υπνοτήριο σε σχέση με το πώς. Πρέπει να σέβεται κάποια πράγματα, ας πούμε, για να συμβιώσει με τους υπόλοιπους. Είναι προφανές αυτό. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εγώ έτσι αυτά τα χρόνια, αν θέλετε, από το 2011 που έχει ξεκινήσει η εμπλοκή μου και ειδικά στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, πιστεύω ότι όλες αυτές οι δομές που έχουν γίνει και για τους αστέγους και για τον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους, και πρόσφατα σχετικά που ξεκίνησε και το αντίστοιχο χώρο, το φιλοξενείο για τους ευθύντες άσυλο, είναι πολύ δυνατές δομές και με μεγάλη δυναμική, δύσκολες δομές να υπάρχουν, και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μέσα από την δεδομένο ότι είναι οι συγκεκριμένες ήταν ΕΣΠΑ, τώρα συνεχίζουν λίγο οι ίδιοι πόροι, περιμένουμε την καινούργια πρόσκληση του ΕΣΠΑ, πρέπει όμως να έχουν μεγαλύτερο ορίζοντα. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η αγωνία του να είναι, ξέρω εγώ, πεντάμινη, εξάμινη χρηματοδότηση για την πρόσληψη. Είναι δομές που ό,τι και να γίνει χρειάζονται μία πιο σταθερή βάση. Δηλαδή δεν θα αλλάξει ξαφνικά το τοπίο στην Ελλάδα αυτό και θα γίνει όλα. Αυτό εξαρτάται σούπερ. Από περιφερειακές υπηρεσίες ή από το κράτος, από Υπουργείο, ας πούμε. Κοιτάξτε, στο σημείο που ήταν... που έτσι ξεκίνησαν οι περισσότερες από αυτές που ανέφερα πριν και ήταν ΕΣΠΑ, τώρα είναι η αναμονή της εκπόνησης, μάλλον του να ανακοινωθεί η καινούργια πρόσκληση, οπότε ό,τι λέγεται αυτό θα βγει μέσα από την περιφέρεια και θα πρέπει εμείς να υποβάλουμε τις αντίστοιχες προτάσεις μας, να συμμετάσχουμε. Είναι έτοιμος ο Δήμος να το κάνει αυτό? Βεβαίως, βεβαίως. Ο Δήμος ήδη έχει οργανωθεί. Να μην χαθούν χρήματα και ίσως και να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν. Ακριβώς, είναι σε ετοιμότητα με τον προγραμματισμό του, γιατί και ξέρει ακριβώς ότι ανεξάρτητα αν έγινε αυτή η παράταση των 6 μηνών, πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα. Άρα φροντίζουμε να σκεφτούμε που θα, αυτό που λέγαμε πριν, και έρχονται ξανά και κουμπώνουν και οι δωρητές, οι χορηγοί κτλ. Να σας ρωτήσω, κυρία Γούλα, και το εξής. Πέρα από το υπνοτήριο αστέγων και την φροντίδα που παρέχεται εκεί, έχετε στο Δήμο και παροχή εισιτίου, έχετε κοινωνικό παντοπολείο και τα λοιπά, έχετε ανθρώπους που βοηθάτε ίσως σε καθημερινή βάση ή σε εβδομαδιαία βάση με κάποιο πακέτο τροφίμων ώστε να μπορούν να βγάλουν? Υπάρχει δηλαδή μια καταγραφή, θέλω να πω, των δημοτών που είναι στο έσχατο όριο της φτώχειας και θέλουν την συμπαράσταση και την βοήθεια του Δήμου? Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει μια καταγραφή, μια δεξαμενή, αν θέλετε να το λέγαμε έτσι λίγο μεταφορικά, όπου μέσα είναι ισορρευμένο αριθμός, μεγάλος αριθμός. Είναι περίπου, για να το πούμε έτσι χοντρικά, είναι γύρω στους 3.000 ανθρώπους, παύλα οικογένειες, γιατί ξέρετε, δεν έχουμε μόνο το μοναδικό άτομο, που εξυπηρετούνται σε καθημερινή βάση, συνολικά σε όλες τις δομές. Είτε γιατί είναι στα συσίτια, είτε γιατί είναι λήπτες και λαμβάνουν από το κοινωνικό παντοπολείο. Ή από το φαρμακείο, ας πούμε, γιατί μπορεί κάποιοι να παίρνουν φάρμακα, να μην παίρνουν τρόφιμα, ας πούμε, αλλά να μην έχουν να πληρώσουν τα φάρμακά τους, ας πούμε. Ακριβώς. Ναι. Και μέσα από αυτές τις δομές και τις συνεργασίες, ή πρόσφατα και
αρχές Φεβρουαρίου πιστεύω ότι πλέον θα είμαστε και έτοιμοι, γιατί ήταν διάφοροι διαγωνισμοί οι οποίοι ήταν το πρόγραμμα αυτό, είναι το πρόγραμμα το ΤΕΒΑ όπως λέγεται από τα αρχικά, που είναι από το ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Άπορους, που είναι οι κοινωνικές συμπράξεις που έχουν γίνει στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είναι μία ειδική, όπου η ΓΙΤΕ, να το πω έτσι, επικεφαλής εταίρος, είναι η αντιπεριφέρεια κοινωνικής πολιτικής, και είναι η Δήμη η Δυτική της πόλης, και είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης το άλλο σχήμα της Ανατολικής Σύμπραξης, που είναι μαζί με Δήμο Θέρμης, Θερμαϊκού κτλ., που αφορούν στο κομμάτι πάλι της παροχής ειδών παντοπολίου, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Είναι το κοινωνικό παντοπολίου, αυτό που συνηθίσαμε να λέμε, ας πούμε. Ναι, είναι όμως σε μία έκφανση λίγο διαφοροποιημένη. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα μεγάλο, το οποίο ξεκίνησε, θα ισχύσει από το 15 στο 20. Για την πρώτη χρονιά, οι διαγωνισμοί γίνονται από το κράτος, από το Υπουργείο το Αντίστοιχο Εργασίας, και από το 16 το παίρνουν πάνω τους οι φορείς. Επίσης, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί πάλι είπαμε, είναι αυτό, δεν είναι αυτά που είπαμε πριν. Με την αργοπορία που συνδέεται με τους διαγωνισμούς, με τις ενστάσεις, αναγκαίο κακό, σαφώς, αλλά πάνε πίσω τα πράγματα. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα που δεν αφορά άμεσα την κοινωνική πολιτική, αλλά είναι, ας πούμε, στις παρυφές της. Υπάρχει αυτό το σχήμα που είχατε δοκιμάσει στο παρελθόν της ανταλλαγής χρόνου, της τράπεζας χρόνου, δηλαδή που ένας βοηθάει τον άλλον, συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια? Ναι, είναι στα πλαίσια των δομών. Πώς πάει αυτή η προσπάθεια? Είναι καλό, αλλά δεν είναι τόσο αποτελεσματικό. Γιατί ναι, υπάρχει μια καταλαβή. Δηλαδή, για να δώσω στον κόσμο καταλάβει, ίσως όποιοι δεν καταλαβαίνουν για τι πράγμα μιλάμε, κάποιος λέει θα κάνω το παιδί σου φροντιστήριο και εσύ θα έρθεις, ας πούμε, να μου βάψεις το σπίτι ή θα μου περιποιήσεις τον κήπο, ξέρω εγώ. Έχει αυτή τη λογική της ανταλλαγής. Μια λογική ανταλλαγής, δηλαδή, έτσι παλιά θα το λέγαμε clearing στις εποχές που αλλάζαμε προϊόντα χωρίς χρήματα. Αλλά στη σημερινή εποχή το λέμε τράπεζα χρόνου ή ανταλλαγή χρόνου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα προχωράει, υπάρχει, απλά θεωρώ ότι δεν είναι, αν θέλετε, δεν έχει πετύχει τόσο. Έχει τον κόσμο του, έχει τους ανθρώπους που προσφέρονται, που αλλά κάνουν... κάπου δεν το έχει ακόμα, τουλάχιστον στο επίπεδο που το αναπτύσσουμε σαν Δήμος εμείς μέσα από τις δομές μαζί με την πράξη και την άρση. Δεν νομίζω ότι έχει την τόσο επιτυχημένη, δεν είναι τόσο αποτελεσματικό όπως είναι οι άλλες δομές που έχουμε αναπτύξει. Κατάλαβα. Γιατί μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι είναι πιο πετυχημένα. Θεσσαλονίκη FM 100.